Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Υπάρχει Λύση. Σε λίγο εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους θα σας ενημερώσουμε. Θα δούμε τι ισχύει για τη συντάξη Fast Track, καθώς και τη συντάξη εμπιστοσύνης. Σε 3 μήνες η επικουρική και σε 6 μήνες θα δίνεται το ΕΦΑΠΑΞ. Θα δούμε για την αναγνώριση 150 ενσήμων. Προβλέπεται σε νέα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να συμπληρώσει κάποιος τις προϋποθέσεις για να βγει στη σύνταξη. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Αναγνώριση 150 ενσήμων προβλέπεται σε νέα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να συμπληρώσει κάποιος τις προϋποθέσεις για να βγει στη σύνταξη. Παράλληλα, παρέχεται το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στους ασφαλισμένους προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα μπορούν να αναγνωρίσουν έως 150 ημέρες ασφάλισης, ενώ δίνεται και δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης. Αύριο 5η, 14 Απριλίου, θα πιστωθούν τα χρήματα των κύριων και επικουρικών για τις συντάξεις Μαΐου στους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, καθώς και τη ΔΕΗ. Θεμορών είναι το άνοιγμα της πλατφόρμας για το επίδομα βενζίνης μέσω gov.gr και με τους κωδικούς τάξης είναι τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν στην αίτηση, είναι η διεύθυνση email, ο ρυθμός κινητού τηλεφώνου, ο ρυθμός του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού. Παγώνουν τις περικοπές στα αναπηρικά επιδόματα για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Τι διευκρινίζουν ο ΠΕΚΑ αλλά και ΕΦΚΑ. Τι γίνεται και με τις περικοπές στα αναπηρικά επιδόματα, γιατί ναι, για κάποιες περιπτώσεις, Δημήτρη, παγώνουν αυτές τις περικοπές. Οι περικοπές στα αναπηρικά επιδόματα αφορούν περιπτώσεις όπου κατόπιν ελέγχων διασταύρωσης διαπιστώνεται ότι ο επιδοματούχος λαμβάνει και σύνταξη λόγω άμεσης ασφάλισης. Δηλαδή, έχει πάρει επίδομα λόγω τετραπληγίας, λόγω νοητικής υστέρησης, λόγω κάποιες άλλες πάθησης, χανσενικού συνδρόμου, επίδομα όρασης κλπ. Υπάρχει μια διάφορες κατηγορίες επιδομάτων. Και ταυτόχρονα ζητά και λαμβάνει και σύνταξη λόγω της ασφαλιστικής του ιστορίας. Αυτό απαγορεύεται, διότι η συμπερίληψη επιδόματος και συντάξεως σε ενιαίο σύνολο δεν είναι από τον νόμο εφικτή. Είτε το επίδομα θα πρέπει να λάβει, είτε η σύνταξη. Αν λαμβάνει σύνταξη, πρέπει να διακόπει το επίδομα. Γίνονται έλεγχοι λοιπόν διασταύρωσης με το 45-20-18. Διαπιστώνεται το αχρεωστήτως καταβληθέν των επιδομάτων και βγαίνει πράξη καταλογισμού, η οποία είτε αναζητείται με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, δηλαδή του νομοθετήματος για την ίσπραξη δημοσίων εσόδων, είτε γίνεται συμψηφισμός των οφειλών με άλλες παροχές οι οποίες δίνονται σε μηνιαία βάση. Επειδή ο ΕΦΚΑ, σε συνδυασμό με το ΟΠΕΚΑ, απεφάσισε να αντιμετωπίσει σε ενιαίο σύνολο και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει κάνει αρκετά βήματα για την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, διακόπτονται οι συνέπειες αυτών των διασταυρώσεων, δηλαδή διακόπτεται ο καταλογισμός μέσω ΚΕΔΕ και ο συμψηφισμός, και θα υπάρξει άλλο ενιαίο σύστημα, το οποίο αναμένουμε να μας το ορίσει ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτοί οι συμψηφισμοί και αυτοί οι καταλογισμοί, παγώνουν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε εδώ στο στούντιο να καλησπέρισουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Νίκος Παγώνης, ο παιδοκητής του ΕΦΚΑ, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Δημήτρης Μπολόφης, εργατολόγος μας. Καλησπέρα, κύριε Μπολόφη. Καλησπέρα, αγαπητή Σοφία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Χαίρομαι σήμερα, με 13 Απριλίου, που έχουμε εδώ τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ. Πολύ σημαντικό, κορυφαίο θεσμικό παράγοντα. Το νούμερο 2 σε αυτόν τον πολύ ομοσπονδιακό οργανισμό που ενετάχθησαν όλοι οι επιμέρους κλάδοι φορείς ασφάλισης. Θα του θέσουμε κάποια ερωτήματα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλά κακώς κείμενα που γάγγρενες που λειτουργούν. Ήθελε να θέσει η αγαπητή Σοφία και εγώ σαν μαχόμενος δικηγόρος που δυστυχώς ματώνω σε καθημερινή βάση. Με τιμούν τα λόγια σας, αλλά να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε. Το να κατέχεις μια θέση είναι η πολύ μεγάλη ευθύνη. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Και το κορυφαίος και το πρώτος και το δεύτερο, ξέρετε, τα κρίνει το αποτέλεσμα.
Ενώ σε βαθμό ιεραρχίας. Εντάξει. Τώρα σε βαθμό απόδοσης... Ναι. Πάνω από τις ιεραρχίες είναι η ίδια η ζωή όμως. Βεβαίως, συμφωνώ ότι είναι η ίδια η ζωή. Απλώς αναφέρθηκα στη διοικητική ιεραρχία του ΕΦΚΑ. Εντάξει. Και τίποτε άλλο. Η ανώτατη ιεραρχία είναι ο ασφαλισμένος. Είναι ο ασφαλισμένος, μα αυτό είναι το θέμα που δεινοπαθεί στην κυριολεξία να πάρει τη σύνταξή του με όλες τις δυσκολίες, με το χρόνο ασφάλισης. Τα λέμε εδώ καθημερινά, μάλλον τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα εδώ με την αγαπητή Σοφία. Ας πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα που έχεις ήδη προαναγγείλει και ανέφερες εδώ σε σύντομη αναφορά. Είναι τα 150 ένσημα. Ένας πολύ σημαντικός θεσμός που λειτουργεί πράγματι υπέρ του ασφαλισμένου. Γιατί τι συνέβαινε. Πολλοί φτάνανε στην πηγή και δεν πίνανε νερό. Δηλαδή δεν βγάζαν σύνταξη, δεν μπορούσαν να θεμελιώσουν. Θα έλεγα ότι αυτός ο θεσμός των 150 ενσήμων είναι, αν θέλετε, μια έμπρακτη εφαρμογή των νομολογιακών πορισμάτων. Δηλαδή υπήρχαν πολλές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων μας που τι έλεγαν. Αν έχεις φτάσει το 85-90% του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης για να θεμελιώσεις συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μπορούσες αυτή τη μικρή διαφορά που υπολείπονταν να την καλύψεις με εξαγορά. Βεβαίως, αυτό το κέρδιζαν όσοι πηγαίνανε στη διοικητική δικαιοσύνη. Το ΙΚΑ δεν ακολουθούσε αυτή την πεπατημένη παρά μόνο όταν υπήρχε δικαστική απόφαση. Έρχονται λοιπόν σήμερα, πολύ σημαντικό και πολύ υπέρ του ασφαλισμένου, που τι λέει. Έχεις γίνει 67 χρόνων μέχρι 31/12 του 2022. Έχεις ένσημα που υπολείπονται μάλλον 150 ημέρες ασφάλισης για να πάρεις την ελάχιστη κατώτατη σύνταξη. Στο δίνω σαν μπόνους εισαγωγικά με την έννοια να το εξαγοράσεις σαν να αντιστοιχούσε σε πραγματικό χρόνο εργασιακής ενασχόλησης. Όμως προσοχή, δεν χορηγείται σε όλους. Δηλαδή αν έχεις υποβάλει αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου και αυτά τα χρόνια είναι μέχρι 5 ή υπερβαίνουν τα 5, τότε λοιπόν σου στερεί το δικαίωμα των 150 ενσήμων. Άρα λοιπόν, όσοι μας ακούνε... Υπάρχει και η περίπτωση των 500 ενσήμων. Δεν λέω για την προαιρετική... Την επόμενη που προφανώς είστε έτοιμος να πείτε, πέρα από τα 150... Δεν λέω για την προαιρετική ασφάλιση, μιλάω για τα 150, θα φτάσω και στην προαιρετική ασφάλιση. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος με τα 500... Δεν αναφέρουμε στην προαιρετική, αναφέρουμε στον ελάχιστο χρόνο πραγματικής ασφάλισης. Ωραία. Και κάποιοι είχαν μεριμνήσει και αναγνώρισαν άλλα 5 χρόνια πραγματικής. Και πάλι υπολείπονταν 150 ημέρες ένσημα. Έρχονται λοιπόν. Άρα για τις 4.500 για τις να καταλάβουμε. Για τις 4.500. Γιατί πολλοί έχουν αναγνωρίσει, αγαπητέ κύριε Παγώνη, 5,5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια. Αυτοί δεν μπορούν. Όσοι λοιπόν έχουν αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο μέχρι και τα 5 έτη, έχουν αυτό το μπόνους των 150 ενσήμων. Πάρα πολύ θετικό. Γιατί ακριβώς ήταν σε απόγνωση, σου λέει, ήμουν πολύ κοντά στην σύνταξη και δεν μπορούσα, πήγαινα να στράφει όλα αυτά τα ένσημα. Ο χρόνος εργασιακός βίος. Όσον αφορά το θεσμό της προαιρετικής ασφάλισης, έχουμε και εδώ κάποιες θετικές εξελίξεις, κάποιες αλλαγές. Είναι ότι μπορεί κάποιος, όπως είπαμε, να μπει στην προαιρετική ασφάλιση. Γενικά μιλάω, αν έχεις 500 ένσημα την τελευταία πενταετία, 1500-500 την τελευταία πενταετία ή 3000 οποτεδήποτε. Έρχεται λοιπόν και υποβάλει κάποιος ένα αίτημα και του λείπουν 3 χρόνια για να συμπληρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Μπορεί λοιπόν να υποβάλει με την αίτηση συνταξιοδότησης αίτημα μέσα, ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προαιρετικής συνέχισης της προαιρετικής ασφαλίσεως. Αρκεί όμως να μην υπολείπονται 3 χρόνια για να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης. Ποια είναι η σημαντική εξέλιξη, που είναι πολύ σημαντικό και υπέρ του ασφαλισμένου, γιατί εδώ θα λέμε και τα θετικά και τα αρνητικά, είναι ότι μέχρι πρώτης έπρεπε να περάσεις και από υγειονομικές επιτροπές. Πλέον αυτή η προϋπόθεση δεν υφίσταται για αυτούς που θέλουν μόνο τα 3 χρόνια. Δεν χρειάζεται να περάσουν από αυτή τη διαδικασία. Και έτσι λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουν κι αυτοί να συμπληρώσουν δια της προαιρετικής ασφαλίσεως τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης για να πάρουν την ελάχιστη σύνταξη. Βεβαίως, το λέμε πάλι, είναι προφανές ότι θα πληρώσουν και το ασφάλιστο του εργοδότη εργαζόμενο, γιατί εδώ δεν έχουμε πραγματική εργασιακή ενασχόληση. Θα υπάρχει αυτή η ασφαλιστική επιβάρυνση, το γνωρίζουν, αλλά όμως είναι πολύ κοντά στη σύνταξη. Κάτι το οποίο δεν είχαν και είναι πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν στις fast tracks, ένα δεύτερο. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό, να καλησπέρισουμε Βεβαίως. Και τον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε με τον κύριο υποδιοικητή. Να πούμε ότι τη μεγάλη εβδομάδα έχουμε όλες τις καταβολές σχεδόν. Με ευχαρίστηση σήμερα είδαμε αυτό το οποίο θίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα και παρακαλέσαμε την κυβέρνηση οι μισθοί του δημοσίου, των δημοσίων υπαλλήλων και των εστόλων να έρθουν και αυτοί πρώτου Πάσχα. Ήδη προλίγου ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνουν η μισθοδοσία 21 του μηνός, Μεγάλη Πέμπτη. Να πούμε, κυρία Μίτηλη, ότι τελικά η μέρα της καταβολής των 200 ευρώ της επιταγής ακρίβειας θα είναι στις 20 αντί για τις 19, άρα λοιπόν 20 Μεγάλη Τετάρτη θα πιστωθεί στο λογαριασμό
όλων των δικαιούχων. Μιλάμε για τις τέσσερις μεγάλες ευάλωτες κατηγορίες και βεβαίως και για το επίδομα του τέκνου που θα πάρουν μια μισή φορά οι δικαιούχοι, περίπου 625.000 οικογένειες. Και να πούμε, κυρία Μίτηλη, ότι το δώρο του ιδιωτικού τομέα, το έχουμε ξαναπεί επειδή μας θέτουν ερωτήματα, το δώρο του ιδιωτικού τομέα θα καταβληθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 20 του μηνός. Να πούμε ότι από μέρα σε μέρα, σύμφωνα με τον νόμο, από τις 15 έως τις 30 του μηνός Απριλίου, θα πρέπει ο κύριος Υπουργός Εργασίας να εισηγηθεί το νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει σε λίγες μέρες, από 1η Πέμπτου. Αναμένουμε να δούμε πού θα πάει ο νέος κατώτατος μισθός από 1η Πέμπτου. Και να πούμε ότι αυτές τις μέρες, μέχρι και την 20η Απριλίου, καταβάλλεται και το δώρο Πάσχα των ανέργων. Των ανέργων, οι οποίοι θα πάρουν ολόκληρο το 200 υπό τον όρο ότι έχουν τακτική επιδότηση ανεργίας το παρελθόν τετράμινο, δηλαδή από Ιανουάριο έως Απρίλιο. Άρα λοιπόν η μεγάλη εβδομάδα είναι η εβδομάδα των καταβολών. Εδώ είμαστε για να επανέλθουμε αν υπάρξουν ερωτήματα από τους αξιοτήμους τηλεθεατές. Πρωταγωνιστές αυτήν την εκπομπή είστε όλοι εσείς, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε. Ήδη έχουμε τον κύριο Απόστολος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλησπερίσουμε. Σας ακούμε. Ναι, μ' ακούτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, σας ακούμε, βεβαίως. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Ήθελα να ρωτήσω τον εργατολόγο, έχω καταθέσει τα χαρτιά μου πέρσι το Μάιο με 12.800 ένσημα. Έχω κάνει αίτηση για προσωρινή. Είμαι 64 χρονών και δεν μου έχουν στείλει ούτε προσωρινή σύνταξη. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα? Καταρχήν, είμαι άνεργος και δεν υπάρχει εισόδημα στο σπίτι. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ο τελευταίος φορέας που ήταν το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, ποιος ήταν? Ο ΑΕ. Είχατε και διαδοχική ασφάλιση, είχατε και ΙΚΑ πριν, δηλαδή τα 12 χρόνια. 11 χρόνια ΙΚΑ. Ναι, για να αργήσει γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν αργεί. Γιατί? Για να είναι σίγουροι ότι έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, γιατί χωρίς το ΙΚΑ δεν συμπληρώνετε το μαγικό αριθμό των 12.000. Έχετε παραπάνω εσείς, πολύ πιο πάνω. Μιλάμε για το ελάχιστο όριο των 40 ετών ή τη 12.000 ημερών. 42 χρόνια και 8 μήνες. Μάλιστα, κατανοητό. Βεβαίως, πολύ πιο πάνω. Αυτό είναι. Βεβαίως, απλώς θέλουν να είναι σίγουροι ότι έχετε θεμελιώσει με το χρόνο του ΙΚΑ, που λειτουργεί όχι σαν προσαυξητικό στηρίγμα, αλλά σαν θεμελιωτικό στοιχείο. Άρα γι' αυτό λοιπόν η κόλληση αργεί. Μόλις έρθει και το κομμάτι του ΙΚΑ και βεβαιωθεί ο απονέμων, ο ΑΕΦΚΑ, ότι θεμελιώνεται δικαίωμα, τότε θα λάβετε και την προσωρινή. Μπορώ να πω κάτι? Βεβαίως, και ο κύριος Παγώνης να συμπληρώσει. Θα ήθελα ως υποδιοικητής του ΕΦΚΑ να σας ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Να πω ότι ακούμε αυτού του είδους τη συζήτηση που γίνεται από τους πολίτες, αλλά και από τους επιστήμονες και τους καθηγητές, αλλά και τους μάχημους δικηγόρους, όπως είναι οι δύο συνομιλητές εδώ πέρα. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξορθολογιστεί το σύστημα, προκειμένου ακόμα και αυτές οι αγγυλώσεις να αμβληθούν. Από πλευράς μου, ένα μεγάλο συγγνώμη για την όποια καθυστέρηση, άσχετα αν είναι δικαιολογημένη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Και βεβαίως και με αφορμή το ερώτημα του τηλεθεατή μας, να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί και σύμφωνα τις τελευταίες μέρες και με δημοσιεύματα σχετικά με αυτές τις fast track διαδικασίες που θα γίνουν, μάλιστα διαβάζουμε σε 3 μήνες επικουρική, σε 6 μήνες το ΕΦΑΠΑΞ. Πόσο λοιπόν γρήγορα μπορεί να γίνει και πόσο θα υλοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιό σας, κύριε Παγώνη? Θα γίνει γρήγορα. Είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που έχει αναπτυχθεί στον οργανισμό, στον ΕΦΚΑ το τελευταίο διάστημα. Επαναλαμβάνω ότι έχουν γίνει τα κέντρα απονομής συντάξεων. Επαναλαμβάνω ότι έχει γίνει ο πύργος ελέγχου των συντάξεων προκειμένου να αποδίδονται πιο γρήγορα. Έχουν δοθεί πλέον κάποια μπόνους στους υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματικά με πολύ κόπο προσπαθούν να παρακολουθήσουν αυτό το αφήγημα της όσο το δυνατόν πιο γρήγορης απονομής συντάξεων. Έρχεται τώρα το Υπουργείο και νομοθετεί προκειμένου να διορθωθούν κάποιες καθυστερήσεις με τις fast track συντάξεις και με τις συντάξεις εμπιστοσύνης. Αυτό αφορά και παλιούς ασφαλισμένους αλλά και καινούριους ασφαλισμένους. Στην περίπτωση των fast track, των γρήγορων συντάξεων, να το πούμε έτσι,
Ο ασφαλισμένος θα κληθεί, εάν η σύνταξή του δεν βγει μέσα σε 3 μήνες, ο ασφαλισμένος θα κληθεί να δώσει κάποια επιπλέον στοιχεία προκειμένου να βγει η σύνταξή του άμεσα, γρήγορα. Ο ΕΦΚΑ θα αντλεί από το σύστημα Atlas, και εδώ είναι τα αποτελέσματα όλης αυτής της προσπάθειας που έγινε με τον Atlas τα προηγούμενα χρόνια, θα αντλεί στοιχεία του ασφαλιστικού του βίου. Θα πρέπει όμως και ο ασφαλισμένος να προσχωμήσει κάποια επιπλέον έγγραφα, ώστε να πάρει μεν τη σύνταξη του γρήγορα, αλλά σε δεύτερο χρόνο να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο. Όσο πιο σωστά είναι αυτά τα έγγραφα, τόσο λιγότερα θα είναι τα προβλήματα στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ΕΦΚΑ θα καταβάλει τη σύνταξη. Εάν σε δεύτερο χρόνο, στον έλεγχο δηλαδή, φανεί η πετιότητα του ΕΦΚΑ ότι έπρεπε να του αποδοθούν περισσότερα χρήματα, θα το αποδίδονται. Εάν φανεί η πετιότητα του ασφαλισμού ότι πρέπει κάποια να επιστραφούν με έναν τρόπο, θα πρέπει λοιπόν να γίνει και αυτή η διαδικασία. Στις άλλες συντάξεις, στις συντάξεις εμπιστοσύνης, να το πούμε έτσι, γιατί καλό είναι να χτίζονται επιτέλους και να σμιλεύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ πολίτη και δημόσιας διοίκησης, ο ασφαλισμένος, είναι οι ασφαλισμένοι, οι νέοι ασφαλισμένοι, να τους πούμε έτσι, όσοι έχουν υποβάλει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Μαρτίου του 2022. Μάλλον είναι υποψήφιοι συνταξιούχοι. Είναι υποψήφιοι συνταξιούχοι αυτοί, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι. Πάλι και αυτοί θα παίρνουν τη σύνταξή τους σε 3 μήνες. Δεν πρέπει να υποβάλουν κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό. Είναι υποχρεωμένος ο ΕΦΚΑ να αναζητήσει μέσω της διαλειτουργικότητας από άλλους φορείς τα έγγραφα τα οποία λείπουν, και από εκεί και πέρα πάλι να γίνει ένας έλεγχος για κάποιους μήνες, ενδεχομένως να πάρει και λίγο περισσότερο χρόνο, προκειμένου να αποδειχθεί εάν το ποσό είναι σωστό. Η φιλοσοφία όμως η συγκεκριμένη είναι ότι πρέπει όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να πάρουν τη σύνταξή τους την κανονική, πριν φτάσουν 67 χρονών, να μην φτάσουν 70 χρονών, 75 χρονών και να μην έχουν πάρει τη σύνταξή τους, γιατί είναι ντροπή πια να υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Ανέπτυξα σε αδρές γραμμές το βασικό πυρήνα αυτής της νομοθετικής διαδικασίας. Και υπήρξαν δικαιολογημένα κάποιες φωνές, οι οποίες, και πρέπει να το αφουγκραζόμαστε, είδατε τι είπε ο κύριος Μητρόπουλος πριν, ο κύριος καθηγητής, ότι υπόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ένστολοι πρέπει να πάρουν το μισθό τους κτλ. Μέσα στο Πάσχα, γιατί δεν είναι ότι θα πάρουν ένα μισθό και ότι θα τους τελειώσουν τα προβλήματα, αλλά πρέπει και αυτοί να κάνουν Πάσχα. Εξασφαλίστηκαν τα χρήματα για τους συνταξιούχους και μόλις η κυβέρνηση μπόρεσε, δίνουν και τα χρήματα και σε εκείνους. Όμως αφουγκραζόμαστε και τους συνομιλητές μας, αλλά και την κοινωνία, γιατί και αυτοί είναι φέροντες των απόψεων της κοινωνίας. Αυτό σε ό,τι αφορά τις δύο αυτές διαδικασίες. Και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα μόνο. Βεβαίως και έχουμε να συζητήσουμε. Έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα. Έχουμε και πολλούς τηλεθεατές που περιμένουν για να βγουν στον αέρα. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν νομοθετείτε η απόφαση του Ελεκτικού Συμβουλίου για την εξίσωση των ηλικιακών ορίων ανδρών και γυναικών με ανίστατο δημόσιο με 25 ετία. Και αναγκαζόμαστε να πάμε δικαστικώς να περιμένουμε 3 έως 4 χρόνια χωρίς μισθό και να μπορούμε να ζήσουμε. Εγώ προσωπικά είμαι μονογονιακή οικογένεια. Εδώ και 7 χρόνια μεγαλώνω μόνος μου 2 παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι 12 και 13 χρονών. Και εκτός αυτού είχαμε μια ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να βγούμε με το 2011 με μειωμένη σύνταξη πάλι στο δημόσιο, και ακούμε πάλι πως είναι για κατάργηση αυτό. Τελικά, τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε και εμείς να κανονίσουμε τις ζωές μας, να δούμε πότε βγαίνουμε, γιατί η καθημερινότητά μου, όπως καταλαμβάνεστε, και εμείς είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, αν θα βγω με 37 χρόνια υπηρεσίας. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα για πολύ. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας και απέναντι στην ιστορία ζωής σας, γιατί να είναι κάποιος μονογονεϊκή οικογένεια, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, δεν είναι εύκολο. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όμως, το να νομοθετούμε άμεσα
και βιαστικά για όλα τα ζητήματα, θεωρώ ότι εμπίπτει και στους κανόνες καλής νομοθέτησης, οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να μπορέσω να απαντήσω σε άμεσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είναι ιδιάζουσα η περίπτωση αυτή, θα ήθελα τα στοιχεία προκειμένου να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Κύριε Παγώνη, συγγνώμη σας, με όλο το σεβασμό, αυτό έχει κριθεί νομολογιακά από απόφαση Ολομελίας Ελεκτικού Συνεδρίου. Η εφαρμογή και λέει, τι ζητάει, να γίνει νόμος. Ναι. Γιατί το λογιστήριο τι σου λέει, σε δικαιώνω μόνο μου φέρεις δικαστική απόφαση. Σε όλες τις άλλες παρόμοιες περιπτώσεις δεν τους δικαιώνει και τους ταλαιπωρεί. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα αμφισβήτησης. Πρέπει να γίνει νόμος του κράτους. Επαναλαμβάνω όμως ότι κανένας. Όταν έρχεται μία απόφαση στον ΕΦΚΑ, καθαρογραμμένη, να το πω έτσι απλά, δεν μπορούμε να μην την εφαρμόσουμε. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνετε ότι και το δημοσιονομικό πλαίσιο κόστος είναι τέτοιο, όχι, που δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Για τον λόγο αυτό, το κρατάω, συνεχίζω, άκουσα την άποψή του, ακούω και την άποψή σας, η οποία είναι σωστή. Εδώ είμαστε να το δούμε στο άμεσο μέλλον. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω με όλο το σεβασμό, αν μπορείτε, κάντε κάτι γι' αυτό. Δεν είναι ότι ούτε οι τεμπέληδες είμαστε. Έχω 37 χρόνια. Καταρχήν είναι λάθος να λέτε με όλο το σεβασμό σε κάποιον που κατέχει μια δημόσια θέση. Ήσασταν πολύ πολιτισμένος. Ήσασταν πολιτισμένος και δεν χρειάζεται να βάλετε αστερίσκους. Και να μην ζητάτε συγγνώμη απλά, γιατί θέλετε να ζήσετε. Αυτό το πρόβλημα, να δούμε αν μπορούμε να βγούμε, γιατί είναι η καθημερινότητα τόσο πολύ δύσκολη, τόσο δηλαδή είναι, σφίγω νύχια και δόντια για να τα βγάλω πέρα, να είμαι σε αυτά τα παιδιά όσο μπορώ, κύριος και στη δουλειά μου συγχρόνως. Και ήσασταν αυτό που λέτε σαφής, ήταν το 2011 και πάλι αυτό θα, για μειωμένη συντάξη το ισχύει αυτό τελικά. Ποιο, δεν σας άκουσα. Ότι το 2000 μπορούσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι να φύγουν στα 56 με μειωμένη σύνταξη. Και είπαν ότι πάλι αυτό θα καταργηθεί. Αυτό δεν ξέρω τι γίνεται πάλι και με αυτό. Δηλαδή κάθε, βρίσκουμε εμπόδια συνέχεια. Προσπαθούμε να φύγουμε. Άλλο τα εμπόδια. Άλλο τα εμπόδια, άλλο το άσπρο μαύρο. Οπότε λοιπόν το κρατάω. Θα κρατάω και τα στοιχεία σας αν έχω κάποια περισσότερη. Σε αυτό που ρώτησε ο κύριος τηλεθεατής, τον καλησπερίζω. Έχει απευθύνει ερώτημα ο κύριος Υπουργός Εργασίας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και μέσα στις μέρες, αγαπητέ φίλε, θα υπάρξει απάντηση του Νομικού Συμβουλίου σε αυτό που ρωτάτε. Περιμένετε κάποιες μέρες να δούμε, γιατί το αντιμετωπίζει πολλοίς κόσμος το θέμα που θίξατε. Αν μπορούμε 25 ετία του 10-11 να βγουν 56-58, διότι έχουν μπλοκαριστεί οι παρετήσεις αρκετών υπαλλήλων. Αλλά επεξεργάζεται το Νομικό Συμβούλιο ερώτημα του Υπουργού Εργασίας. Αναμένουμε την απάντηση. Σας ευχαριστώ κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα να πολύ. Είστε καλά, φίλε μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στέλνετε. Είμαστε εδώ. Κύριε Μητρόπουλε, ξέρετε, με αφορμή που είναι και ο κύριος Παγώνης εδώ, στείλανε και τον αγώνα που δίνετε εσείς και για κύριες και για επικουρικές. Εμείς ήρθαμε να ακούσουμε τον κύριο υποδιοικητή κυρίως και βεβαίως επικουρικός να πούμε και εμείς κάτι. Και για τις επικουρικές και τα δώρα είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, κύριε Παγώνη. Όταν λέτε επικουρικές και δώρα του Πάσχα, όχι. Όχι, δώρα του όλα Πάσχα, αυτά τα, των αποφάσεων. Ξεμπλοκάροντας, νομοθετώντας λοιπόν η κυβέρνηση με αυτές τις δύο διαδικασίες που περιγράψαμε πριν, τη fast track σύνταξη και τη σύνταξη εμπιστοσύνης, αποδεσμεύεται ο ημάντας, να το πω έτσι, για το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή μετά από άλλους τρεις μήνες, και για τις επικουρικές και για τα εφάπαξ, στις κατηγορίες εκείνες όπου περιγράψαμε πριν. Μάλιστα. Τώρα μας στέλνουν και πολλά μηνύματα σχετικά με τις οφειλές, λοιπόν, εισφορές και όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους και ΑΟΕΦΚΑ. Ναι. Και αν μπορούν. Εννοείται για την ασφαλιστική ικανότητα. Για την ασφαλιστική και με τις διπλές χρεώσεις. Διότι πολλές φορές είναι διαφορετικό ένας κωδικός στο ΚΕΟ, ένας κωδικός στον ΑΛΦ, στον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα ο κάθε ασφαλισμένος να ταλαιπωρείται ή να πληρώνει δύο φορές, έτσι ώστε να μπορέσει να βρει μια λύση. Ή να του ζητάμε κι εμείς να πληρώσει δύο φορές προκειμένου να πάρει ασφαλιστική ικανότητα, για να γίνει και η αυτοκριτική, να το πω έτσι. Μάλιστα. Ναι, εντοπίστηκε ένα πρόβλημα στη λειτουργικότητα των συστημάτων με το ΚΕΑΟ. Ο οργανισμός έχει πια την τεχνογνωσία και την εμπειρία γρήγορα να τα λύνει αυτά τα προβλήματα
και απαντώ και σε κάποιες αιτιάσεις που έλεγαν ότι αυτό με τις fast track συντάξεις και με τις συντάξεις εμπιστοσύνης έχει γίνει μια προσπάθεια να εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Γιατί δεν το κάνετε τότε και γιατί το κάνετε τώρα, νομίζω σας πρόλαβα και την επόμενη ερώτηση. Έχω άλλη. ΕΦΚΑ, όχι, εντάξει, ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή έχει την τεχνογνωσία προκειμένου να βγει από αυτές τις ατραπούς και να λύσει αυτά τα προβλήματα. Και κάθε μέρα βελτιώνεται περισσότερο. Κράτησε τις ερωτήσεις σου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Και βεβαίως όλους εσάς εδώ ανοίγουμε τα μικρόφωνα κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Είμαστε πάντα δίπλα σας και κοντά σας σε λίγα λεπτά. Στις δικές σας ερωτήσεις, εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ κάθε μεσημέρι 3 με 4 στο 900-956-17 το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Πάμε να απαντήσουμε και σε κάποια ηχητικά μηνύματα έχουν στείλει. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε κύριε Παγώνη, το κάνουμε εδώ και με τους καλεσμένους. Πολλοί ενδιαφέρονται να δουν την πορεία συνταξιοδότησης. Ναι. Παίρνουν πολλές φορές το 1555 και για να δουν πού βρίσκονται ή οποιαδήποτε απορία έχουν. Έχουμε πολλούς τηλεθεατές. Καταγράφουν βεβαίως και γνωρίζουμε τη διαδικασία, τα αιτήματα και εάν δεν απαντήσουν αμέσως, μετά από ένα χρονικό διάστημα τους καλούν πίσω. Έχουμε τηλεθεατές που μας λένε ότι παίρνουν καμιά φορά διαφορετικές καλούν απαντήσεις. Καλούν πίσω οι τηλεθεατές, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Οι άνθρωποι του 1555. Οι άνθρωποι του 1555. Οι 15 του 1555. Έχει σημασία αυτό. Όχι, καλούν πίσω από τη στιγμή που δεν γνωρίζουν, καταγράφουν το αίτημα του. Του οποιοδήποτε του ομιλητή τους και από εκεί και πέρα τον καλούν πίσω. Αλλά έχουμε τηλεθεατές που μας λένε ότι τους έχουν καλέσει και έχουν πάρει διαφορετικές απαντήσεις. Έτσι. Ακούστε. Θα σας μιλήσω για το 1555 ανοίγοντας τα χαρτιά μου και την καρδιά μου. Λοιπόν, όταν ήμουν στο ξεκίνημά μου ως υποδιοικητής του ΙΕΦΚΑ, υπήρχαν περίπου 33 και τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες εργαζόμενοι του οργανισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι απαντούσαν περίπου τις εργάσιμες μέρες και ώρες, όσο δουλεύει ένας δημόσιος υπάλληλος μέχρι τις 4 το μεσημέρι, σε περίπου 900 κλήσεις την ημέρα. 900 κλήσεις την ημέρα. Βάλτε και το πρόβλημα που είχε δημιουργήσει ο COVID με τις άδειες ασθενείας. Αρρώσταναν οι άνθρωποι, βεβαίως. Έτσι. Αυτό το πράγμα είχε πια γίνει βάσανο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή, ο ΙΕΦΚΑ μπορεί να δεχτεί μέσα σε μία μέρα και 25.000 τηλεφωνήματα. Μέσα σε μία μέρα μπορεί να φτάσει και σε αυτόν τον αριθμό. Υπάρχουν περίπου 350 agents, να τους πούμε έτσι, ή άνθρωποι του ΕΦΚΑ οι οποίοι εργάζονται ως back office σε αυτή την ιστορία, αλλά και οι εκπαιδευμένοι πλέον agents οι οποίοι έχουν αναλάβει το call center του Υπουργείου συνολικότερα, παίρνουν το αίτημα και το στέλνουν στα υποκαταστήματα προκειμένου να λάβει ο ασφαλισμένος μία γρήγορη απάντηση. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή, από το καλοκαίρι που ξεκίνησε τον Ιούλιο, πιλωτικά που ξεκίνησε το 1555 στον ΕΦΚΑ που το γνωρίζω μέχρι σήμερα, πρέπει να είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Για τον λόγο αυτό υπάρχει ένας άνθρωπος που λαμβάνει το αίτημα, πολλές φορές όμως υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις όπου καθημερινά διορθώνονται. Διότι προβήκαμε και σε μια άλλη έτσι εσωτερική αλλαγή, να το πω έτσι, δημιουργήσαμε 117 τοπικές διευθύνσεις, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες για περισσότερα πράγματα σε λιγότερα σημεία, για να μην τρέχουν δεξιά και αριστερά στα υποκαταστήματα. Δημιούργησε και αυτό ένα μικρό προβληματάκι στο πού θα πάει το αίτημα για να απαντηθεί στον πολίτη. Επαναλαμβάνω όμως, δείτε τα νούμερα. 900 κλήσεις την ημέρα, με 20.000 κλήσεις την ημέρα, με 10.000 κλήσεις την ημέρα. Αν μέσα στον χρόνο υπήρχαν 12.000 κλήσεις, καταλαβαίνετε ότι μέσα από Ιούλιο
μέχρι Απρίλιο που είμαστε τώρα, μιλάμε για κοντά στα 5 εκατομμύρια κλήσεις που έχει δεχτεί το call center. Και δεν, στα 5 εκατομμύρια, για να τα πούμε όλα, είναι άνθρωποι, δεν είναι 5 εκατομμύρια μοναδικοί ασφαλισμένοι, παίρνουν πολλές φορές, 2 και 3 φορές αυτοί οι άνθρωποι. Επομένως, λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα έρχεται να εξορθολογιστεί. Αρχικά να βρίσκουν κάποιον δωρεάν, 7 μέρες τη βδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς αναμονές και άδικες χρεώσεις. Περιμένανε 15 λεπτά αναμονή για ορισμένα ζητήματα, ερχόταν η χρέωση. Τώρα έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής και μπορούν να στο επιβεβαιώσουν αυτό οι τηλεθεατές μας. Και θα ήθελα και την άποψή σας σε πολύ λίγα λεπτά ή και σε δευτερόλεπτα. Οπότε λοιπόν μένουν πολλά, κάναμε πάρα πολλά, μένουν πολλά να κάνουμε και προς αυτή τη διαδικασία. Συμφωνώ και βεβαίως το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και είναι ωραίο. Απλά εμείς έχουμε τηλεθεατές που μας καλούν και έχουν πάρει διαφορετική απάντηση στο ίδιο λοιπόν, ερώτημα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εκπαιδεύονται συνεχώς οι εργαζόμενοι στο τηλεφωνικό κέντρο, προσπαθούν, μοχθούν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μπορώ να στο επιβεβαιώσω και οι συνομιλητές σας, τα ερωτήματα δεν είναι απλά. Δεν χρήζουν μίας μόνο απάντηση, δηλαδή πότε θα πάρω τη σύνταξή μου, κάτι που μπορούν να το δουν. Και το κατανοώ, γι' αυτό και όλες καταγράφουν το αίτημα και θα επαναλαμβάνω όταν όμως έχουν την απάντηση. Ότι υπάρχουν στάδια που πρέπει να βελτιωθούν. Αυτά τα στάδια καθημερινά αντιμετωπίζονται και με τις κατάλληλες οδηγίες, γιατί και η διοίκηση πρέπει να δώσει οδηγίες στους εργαζόμενους, αμβλύνονται. Νομίζω απαντήσατε. Έτσι. Έχουμε τον κύριο Θανάση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Θανάση. Ένα ερώτημα προς τον κύριο εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Δυστυχώς, πριν 3 μήνες έγινα ζωντοχείρος, λοιπόν. Απενεμήθη με το σύστημα του Fast Track, έγινε απόφαση απονομής σύνταξης. Κάνατε ηλεκτρονικό αίτημα, έτσι. Ναι, ηλεκτρονικό το αίτημα. Το ποσοστό, λοιπόν, της σύνταξης βγήκε 800 ευρώ. Μεταξύ των άλλων σημειώνει αυτό το ποσό που σας απενομήθη υπόκειται και στον 6% υπερασθενείας. Υπερασθενείας. Αν έξω από εδώ αρρωστήσετε. Υποκείμενο σε κράτηση ασθενείας 6%. Μάλιστα. Και απλώς περιέργησα και λέω ότι εγώ είμαι υπάλληλος του δημοσίου και πληρώνω αυτό το νομισμένο 6%. Πρέπει να πληρώσει και το ποσοστό της απονομής της σύνταξης. Του ποσοστού αυτού, του λόγω θανάτου. Αυτό το ποσοστό που πηγαίνει εδώ, και στη σύνταξη εδώ υφίσταστε, κύριε Θανάση, μία βαρβαρότητα της προηγούμενης κυβέρνησης. Το ξέρω αυτό. Έχετε δίκιο, γιατί όπως ενθυμίστε μέχρι το τρίτο μνημόνιο... Έκοψαν το τάλιρο και έβαλαν 6%. Έτσι, όπως ενθυμίστε, κύριε Θανάση, ότι το 2015 βρήκε μόνο τις κύριες συντάξεις με ένα 4%. Ύστερα, με το τρίτο μνημόνιο, αυξήθηκε το 4 επί των κυρίων συντάξεων στο 6% και έβαλε η τότε κυβέρνηση και ένα αυτοτελές 6% σε όλες τις επικουρικές. Η αδικία, η μεγάλη όμως, συντελείται στη δική σας περίπτωση. Αφού εσείς, όντας εργαζόμενος, πληρώνετε. Με τη δική σας σύνταξη πληρώνετε. Γιατί να παρακρατιέτε το αντίστοιχο 6% και από αυτή που παίρνετε από την αείμνη στη σύζυγο. Μάλιστα. Αυτό είναι ο απόλυτος παραλογισμός, κύριε Θανάση. Το οποίο θα συνεχίσουμε να το υφιστάμε. Το οποίο δυστυχώς το κρατάει και ο νόμος, ο καινούριος νόμος Βρούτσι, και έτσι αν η κυβέρνηση, νομίζω εδώ είναι ένα πολύ καλό πεδίο, ακριβώς, να κάνει ένα ορθολογισμό η κυβέρνηση, διότι περιπτώσεις σαν τις δικές σας, ιδιαίτερα στις συντάξεις λόγω θανάτου, όταν εσείς έχετε σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, είναι παράλογο και βαρβαρότητα της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά πρέπει η σημερινή κυβέρνηση αυτό το θέμα που αντανακλάτε στη δική σας περίπτωση να καταργηθεί. Αυτή το έχουμε εκφράσει και ως επιστήμονες και στα βιβλία μας και με έχετε ακούσει να το λέμε, κύριε Θανάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω όμως και εγώ. Φορά...
δικαιώνεται κανείς παραπονούμενος από την αυθεντική υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά κάνατε όμως και το θέσατε, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να λογίζονται. Τέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ οι τηλεθεατές... Είμαι ευχαριστημένος, λέει, έστω και παραπονούμε, αν και παραπονούμε. Έστω και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να... Να δικαιωθεί παραπονούμενος, αυτό είπε ο άνθρωπος και δεν... Είναι δυστυχώς, κάτι το οποίο πρέπει βεβαίως... Βλέπετε να... όμως ότι εδώ δεν ήρθα να κάνω κομματική πολιτική, έτσι εκπροσωπώ έναν οργανισμό, αλλά βλέπετε ότι και άνθρωποι που νομοθέτησαν με προηγούμενες κυβερνήσεις, παράδειγμα ο κύριος Κατρούγκαλος, δεν βγαίνει ούτε ο ίδιος να υπερασπιστεί τον νόμο του. Έτσι, λοιπόν, μιλάει για όλα τα άλλα εκτός από τον νόμο του, από τους νόμους του. Κύριε Πολόφ, θέλετε να κάνετε και μία ερώτηση πριν το διάλειμμα, τα συζητούσαμε, τα λέμε και όλα στον αέρα. Είπα να μην θέτει ερωτήματα. Να μην θέτει ερωτήματα. Να είσαι εδώ, να λοιπόν, μην θέτεις. Ας ακούσουμε το θέμα, να δούμε τους τηλεθεατές. Να πω ένα θέμα που το θεωρώ σημαντικό, γιατί πολλοί παίρνουν μια δεύτερη ανταποδοτική. Γιατί βιάζεστε όμως. Άρα να μην βιάζομαι. Όχι, για εσάς το λέω. Προκαλείτε και εσείς, κυρία, που του δίδετε το λόγο, κυρία Μίτηλη, του κύριου Πολόφ. Μετά την κυρία Ζωή θα κάνει και ο κύριος Πολόφ στα θέση το δικό του ερώτημα. Καλησπέρα σας, κυρία Ζωή. Κυρία Ζωή. Ναι, ναι. Είμαστε στον αέρα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω για το σύζυγο. Έχουν πάρει τη σύνταξη από το 19. Μάλιστα. Και περιμένουμε το επικουρικό, αλλά έχει και το μετάλλον μαζί. Έχουμε Μάλιστα. κάνει την αίτηση το Μάιο του 19. Διαδοχική επικουρική, δηλαδή είχε από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, είχε και το μέταλλο. Ναι, και το μετάλλον. Ωραία. Έχει γίνει εκείνο που γνωρίζω εγώ για τον οργανισμό. Έτσι. Ναι. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καταρχήν δεν σας έχουν ζητήσει, δεν έχει γίνει λόγος για απώλεια φακέλου ή ελίποτα δικαιολογητικά και τέτοια. Ωραία, γιατί ακόμα και τέτοιες περιπτώσεις ακούγαμε, τελικά ναι, βρέθηκε όχι. αυτό το στόκ, ευτυχώς. Εγώ θα επιβεβαιώσω ότι οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο κομμάτι του οργανισμού έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να φέρουν πιο κοντά τις απονομές και έχουν συνδράμει πολύ και στη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ήθελα να το πω αυτό το πράγμα. Κυρία Ζωή, ναι, ναι. εμείς που έχουμε και ένα μεγάλο δίκτυο εκεί επιστημόνων, ξέρουμε ότι όταν μας λένε επικουρική με διαδοχική και μέσα να είναι και το Ταμείο Μετάλλου, για να μην σας στενοχωρήσουμε, δεν υπάρχει σύνταξη με αυτό το συνδυασμό, κυρία Ζωή, ναι. που να έχει αποδοθεί στο τρίχρονο του αυτό. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να σας στενοχωρήσουμε. Ναι. Τώρα με τη νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε και με αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός και εδώ ο κύριος υποδιοικητής, θεωρώ ότι θα επιταχυνθεί. Αλλά παρακολουθώντας με τους συνεργάτες χρόνια όλες αυτές και τις επικουρικές, ο συνδυασμός που είναι στην περίπτωσή σας είναι δύσκολος συνδυασμός με τα μέχρι τώρα συμβαίνοντα, έτσι. Είναι από τα πράγματα λοιπόν, που πρέπει να διορθώσουμε. Επειδή όμως έχω δει την προσπάθεια της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, είναι πράγματα πολλά που πρέπει να γίνουν. Έχουν γίνει βήματα όμως. Έτσι, και δεν θα διαφωνήσω ούτε με την αναμονή τη δικιά σας, ούτε με αυτό που λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Δηλαδή, γίνονται προσπάθειες μεγάλες και βήματα. Μέχρι έτσι. Πότε. Θα επιταχυνθεί σε ένα εξάμηνο, θα την έχετε πάρει. Όχι από τώρα νωρίτερα. Μέχρι 6 μήνες μετά. Σε ένα εξάμηνο. Εντός εξαμήνου. Το αργότερο. Ακούστε. Ναι, ναι. Γι' αυτό πέφτουν και έτσι γίνονται αυτές οι νομοθετικές προσπάθειες, πρωτοβουλίες, προκειμένου να μπορούμε να δώσουμε και κάποια χρονοδιαγράμματα. Έτσι. Ωραία. Διαφορετικά θα μέναμε μόνο στη θεωρία. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πάντως, ευχαριστούμε και την τηλεθεάτρια για την ερώτηση, γιατί ξέρετε πάντα οι τηλεθεατές στέλνουν πολλά μηνύματα σχετικά με τις καθυστερήσεις. Καταλαβαίνετε, είναι ένα εισόδημα το οποίο θέλουν να έχουν, θέλουν να ζήσουν, θέλουν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν σε όλες τις υποχρεώσεις, στους λογαριασμούς και στο οτιδήποτε. Και για τις μεγάλες καθυστερήσεις, τις επικουρικές. Ξέρω τον αγώνα που δώσατε για να παίρνουν τις κύριες συντάξεις ο κόσμος, να μην μείνει χωρίς κύρια σύνταξη, αλλά και οι επικουρικές. Προϋπόθεση για να βγει η επικουρική σύνταξη είναι το να βγει η κύρια. Η κύρια. Άρα, χωρίς να ξεχνά, οι επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ δεν είναι το αποπέδι του οργανισμού. Όμως, επαναλαμβάνω, το μεγάλο βάρος πρέπει να πέσει στις κύριες συντάξεις να απελευθερωθούν. Οι ληξιπρόθεσμες
μέχρι 3 μήνες ο στόχος παραμένει ενεργότατος έκδοσής τους μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι αυτόν τον Ιούνιο του 2022, ώστε να απελευθερωθούν και οι επικουρικές και, εν πάση περιπτώσει, όπως είδατε και στις νομοθετικές παρεμβάσεις που εξαγγέλθησαν και που ανέλησα και εγώ και οι συνομιλητές μου, υπάρχει μέρημνα και για τις επικουρικές συντάξεις. Ο κύριος Στέφανος είναι επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Στέφανε. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο υφυπουργό, τον κύριο Παγιώτη, Παγιώνη. Ναι, ναι, ο κύριος Παγώνης είναι ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ. Σας ναι, ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αφού μου είπατε υφυπουργό, τουλάχιστον κάντε με υπουργό, ρε παιδί. Εντάξει. Κύριε Παγώνη, αλλά δεν είμαι, θα βλέπω ακούστε εδώ, λίγο. Είμαι υποδιοικητής του, ΕΦΚΑ, ναι. Πατέρας 2 παιδιών, πολίτης όπως και εσείς. Ναι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Μάλιστα. Έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Έχω στείλει στις 4 Απριλίου του 2021 το φάκελό μου ολόκληρο με 13.335 ένσημα. Για καταμέτρηση. Όχι για καταμέτρηση. Σας λείπουν ένσημα. Επειδή ο κ. Χατζηδάκης, ναι. Ο Κωστής Χατζηδάκης, έχει προσλάβει και τον επενούμε σε αυτό το πράγμα για να βγαίνει συντάξει γρήγορα. Έχει πάθει ο άνθρωπος την πλάκα του που λέει ο λόγος. Πιστοποιημένο. Αφού έστειλε για αυτό το πράγμα, λέω θα στείλω και εγώ όλο το φάκελό μου στο Υπουργείο. Τον έστειλα στο Υπουργείο και σήμερα ακόμα που μίλησα, μου δώσε ένα αριθμό πρωτοκόλλου και σήμερα που μίλησα μου είπανε το εξής. Λέω, αν δεν μπορείτε να έρθω εγώ μια στιγμή. Αποκλείεται, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στο Υπουργείο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Αυτό εγώ με ξέρουνε και σαν κάλπη και δεκάρα. Όλοι οι υπουργοί ασχολούμαι με τη σύνταξή μου, αν είναι δυνατόν. Από το 2004. Εγώ βγήκα στη σύνταξη και τι μου δώσανε για τα βαρέα και ανθυγινά και όλα μαζί που δούλευα στην ΑΣΠΑ, που δούλευα παντού, μου δώσανε με 13.335, τα μισά βέβαια είναι βαρέα, μου δώσανε 116 ευρώ. Αντίχριστη είναι για αυτή. Κύριε Στέφανε, παρακαλώ. Και αν τι κάνει, είμαι και ιεροψάτης που σας το λέω. Ωραία, λοιπόν, ακούστε. Ελάτε, να εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να κρατήσω το τηλέφωνό σας, να δω συγκεκριμένα. Να σας τα ξαναδώσω. Συγκεκριμένα. Όχι, δεν χρειάζεται να παιδεύεστε. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Συγκεκριμένα αυτό το αίτημα να σας κάνω ένα τηλέφωνο. Η κυρία Ξόγλου πώς με δέχτηκε και πήρα τότε τα 350 επαναλαμβάνω ευρώ ότι και σήμερα και που μιλάμε, εδώ πέρα. Σεβόμενος, σήμερα που μιλάμε, μιας που απευθυνθήκατε σε μένα, σεβόμενος την αγωνία σας, να κρατήσω τα στοιχεία σας, να επικοινωνήσουμε αύριο μαζί σας, προκειμένου να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς έχει. Λοιπόν, οι συνεργάτες μου θα κρατήσουν το τηλέφωνο, το έχουν ήδη κρατήσει, οπότε θα λυθεί και αυτό το θέμα, να δούμε τι ακριβώς συνέβη στον τηλεθεατή μας. Έχουν στείλει... Βεβαίως, βεβαίως. Θέλει να ρωτήσει κάτι και τον κύριο Μητρόπουλο, τηλεθεατή. Απλά, αν μου επιτρέπετε, τα μέτρα με τον COVID και τις εισόδους στα υπουργεία, στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στα καταστήματα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τηρούνται. Ενδεχομένως αυτό να επικαλέστηκαν οι άνθρωποι. Κύριε Στέφανε, παρακαλώ το ερώτημά σας στον κύριο Μητρόπουλο που θέλετε να κάνετε. Ναι. Σας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά. Ορίστε. Τιμή μου που μιλάω και με εσάς. Τι έγινε με αυτό που κάναμε το νόμο 4059 κάθετος 4093 2000, και το 12, αυτό που η κυρία Ριγκίνη, σε εσάς έστειλα τη γυναίκα μου για αυτό το πράγμα. Και τι έγινε αυτός ο νόμος, τι έγινε με αυτά τα πράγματα. Αναμένουμε την απόφαση για τα δώρα, εννοείται, κύριε Στέφανε. Ναι. Αναμένουμε μέσα στις μέρες. Ναι, κύριε καθηγητά. Αναμένουμε μέσα στις μέρες την έκδοση της απόφασης που είχαμε δικάσει στην Ολομέλεια στις 15 του πρώτου 2021. Μπορεί και μέσα στις μέρες να εκδοθεί αυτή η απόφαση
και μέσα και θα ενημερώσουμε μέσα από την εκπομπή της κυρίας Μίτιλη και ναι, θα σας ενημερώσουμε. Αλλά υπάρχουν. Έχετε το καλύτερο κανάλι, να το ξέρετε αυτό. Να είστε καλά. Υπάρχουν. Όχι, λέω την αλήθεια. Επειδή λέω την αλήθεια, πάντα βγαίνω ζημιωμένος. Όχι, καθόλου. Η κυρία Μίτιλη δεν υπάρχει. Το κανάλι είναι για όλους εσάς εδώ που ανοίγουμε τα μικρόφωνα. Εσείς είστε η δύναμή μας. Θα πω κάτι ακόμα όμως. Εδώ πέρα θα πειράξω και τον εαυτό μου. Έτυχε να είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι Ροψάλ, τι να κάνω τώρα, αν είναι αυτό κακό. Σε εμάς δώσατε άριστη εντύπωση. Να τα ακούσουμε. Δεν θέλω να ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Μην πάει στον κύριο Μητρόπουλο. Εσείς μας δώσατε, σε όλους μας δώσατε άριστη εντύπωση και να είστε καλά. Όχι, λέω την πραγματικότητα, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, κύριε Στέφανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτά τα πράγματα. Να είστε καλά, κύριε Στέφανε. Ευχαριστούμε εδώ και όλους τους τηλεθεατές που είναι εδώ κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι μαζί μας και με τους εκλεκτούς καλεσμένους βρίσκουμε λύσεις και όπως βλέπετε ανοίγουμε τα μικρόφωνα και είμαστε δίπλα σας ό,τι μας χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εγώ να ευχαριστήσω για την υποδομητική συζήτηση και να πω καλό Πάσχα σε όλους. Σημαντική στιγμή για τη χριστιανοσύνη, για το έθνος μας, για την πατρίδα μας το Πάσχα. Υγεία στα σπίτια όλων και να ανταμώνουμε και με υγεία και υπό καλύτερες συνθήκες. Σας ευχαριστώ κύριε Μπολόφ, κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Εμείς τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.